Από τη σελίδα 968, ένα εδάφιο. Ήτα κεφάλαιο 3 εδάφιο. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησίαν, ενβαίνων εις πάσα νοικίαν και σύρων άνδρας και γυναίκας και παρέδιδε εις την φυλακήν. Και πάμε και στο θήτα κεφάλαιο. Ο δε Σαύλος πνέων ακόμη απειλεί και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήρθε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρει τεινάς εκ της οδού ταύτης άνδρας τε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζε εις Δαμασκών, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Και πεσόν επί τη γήν οίκουσε φωνήν λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Σκληρόν είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμων και έκφοβος και έκθαμβος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθηκε, ήρθε στην πόλη και θα συλλαλυθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες συνοδεύοντας αυτόν ίστατο άφωνοι, ακούσαντες μεν την φωνή, μηδένα όμως βλέποντες, εσηκώθη δε ο Σαύλος από της γης και έχουν ανοεγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπεν ουδένα και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος δε ιεράματος, «Ανανία!» Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγεν, συνοδόν την ονομαζομένη ευθείαν και ζήτησεν τη οικία Ιούδα την αν Σαύλων ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διαοράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον της ήλθε και έδωσε επ' αυτόν την χείρα αντί αναβλέψει. Απεκρίθη δύο Ανανίας, «Κύριε, οίκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξε στους Αγίους εν Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντας τους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής διε μου, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει αυτόν σα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε στην οικίαν και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας, είπε, «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ως Τσεφάνη, εισέ εν τη οδό καθήν ήρχουν για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου». Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτόν ως λέπη, και ανέβλεψε ευθύς και σηκωθεί σε βαφτίστη και λαβών τροφήν εν δυναμώθη. Διέτρεψε δε ο Σαούλ ημέρα στινάς μετά των εν Δαμασκό μαθητών και ευθύς εκήρυτεν τες συναγωγές των Χριστών και ούτως, ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον, «Δεν είναι ούτως όσες εξολόθρευσεν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλωμένους στο όνομα τούτο, και εδώ δια τούτο είχε έλθει δια να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν δυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύον ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον η μέρα, ικανές συνεβουλεύθησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλον η επιβουλή αυτών και παρεφύλατον τα σπήλα ημέρα και νύχτα δια να θανατώσει αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθηταί δια νυχτός, κατεβίβασαν δια του τείχους και κρεμάσαντες εντός Σπυρίδος, έσωσαν αυτούς στο όνομα του Χριστού μας. Ένας διώκτης, βλάσφημος και υβριστής. Ο πλέον άθλιος διώκτης των χριστιανών. Όμως, ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο, βλέπει την καρδιά. Άλλο ήταν το φαινόμενο του Ιωνάθαν και άλλο ήταν η καρδιά του Ιωνάθαν. Άλλο ήταν το φαινόμενο του Σαύλου και άλλο ήταν η καρδιά του Σαύλου.
Αυτό ισχύει και για τον κάθε έναν από εμάς. Άλλο βλέπετε εσείς σε μένα και άλλο βλέπει ο Θεός στην καρδιά μου. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που δεν λείπει ποτέ από την Εκκλησία, έναν άνθρωπο πιστό, φρόνιμο, αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο σημείο είναι η καρδιά του. Τι λέει η καρδιά του. Και ο Θεός είδε στο Σαύλο έναν άντρα κατά την καρδία του, ο οποίος εν τέλει θα έπρατε κατά πάντα τα θελήματά του. Και πράγματι, ο Θεός τον ταπείνωσε σφόδρα, γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Έπρεπε να τον ταπεινώσει σφόδρα για να ευαρεστηθεί ο Θεός αυτόν. Φοβερό δεν είναι? Τι να πω τώρα, είναι φοβερό. Δηλαδή, για να βγάλει ο Θεός το αγαθό από μέσα μου, είναι αναγκαίο να με ταπεινώσει σφόδρα. Για να βγάλει ο Θεός το καλό από μέσα σου, είναι ανάγκη να σε ταπεινώσει σφόδρα. Και αυτό δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, ασήμαντο. Δεν είναι παιχνιδάκι. Αυτό είναι τρομακτικό. Σκεφτείτε τώρα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, όπως λέει η Γραφή, ενέβαινε εν πάσα νοικίαν σύρων άνδρας και γυναίκας και παρέδεται αυτός στη φυλακή και τους ανάγκαζε να βλασφημούν τον Κύριο. Ο Θεός τώρα να κάνει κάτι αντίστροφο. Φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου έλαμψε, ετυφλώθη και έπεσε κατά γης, τυφλός, σε απόλυτη αδυναμία, σε απόλυτη ταπείνωση, χωρίς να καταλαβαίνει τι γίνεται. Άραγε θα αναρωτήθηκε ποτέ γιατί. Εμείς ξέρουμε όμως το γιατί. Θα μπορούσε άραγε ο Θεός να ταπεινώσει τον Ιωνάθαν, ώστε να τον κάνει πραγματικά σκεύος εκλογής του. Αυτό ρώτησα στο Θεό και μου πω όχι. Όχι, δεν μπορούσε, γιατί ο Ιωνάθαν είχε απόφαση να μην εγκαταλείψει τον πατέρα του, να μην εγκαταλείψει τα παλάτια του πατέρα του, τις απολαύσεις του Υιού του Βασιλιά. Φοβερή απόφαση. Ο Σαούλ όμως, ο Παύλος, είχε μέσα στην καρδιά του, το είδε ο Θεός, ότι αν τον ταπείνωνε, θα επέστρεφε στο Θεό και επέστρεψε αμέσως. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αδερφοί αγαπητοί, τι βλέπει άραγε ο Θεός μες στην καρδιά μου, μες στην καρδιά σου? Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Τι βλέπει ο Θεός μες στην καρδιά σου? Βλέπει έναν άνθρωπο που αν τον ταπεινώσει θα επιστρέψει, ή βλέπει έναν άνθρωπο που αν τον ταπεινώσει θα σκληρυνθεί? Να το ξαναπώ αυτό. Τι βλέπει στην καρδιά σου ο Θεός τώρα? Εάν σε ταπεινώσει θα σκληρυνθείς και θα γίνεις χειρότερος.
Εάν σε ταπεινώσει, θα ταπεινωθείς και θα γίνεις ευλογημένος του Κυρίου. Ποιος ξέρει την καρδιά μας. Αλλά το ερώτημα είναι, διορθώνεται αυτό? Λέω, Κύριε, αν βλέπεις εσύ στην καρδιά μου ότι όταν με ταπεινώσεις θα σκληρυνθώ, μπορώ να το διορθώσω? Και η απάντηση είναι, μπορείς, με μία προϋπόθεση, ότι θα ταπεινωθείς. Δηλαδή θα πεις, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Είμαστε έτοιμοι σήμερα. Αλήθεια σας λέω, η καρδιά μου είναι συντετριμένη. Είμαστε έτοιμοι σήμερα να πούμε με όλη μας την καρδιά, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Και η απάντηση είναι, βόηθα με, Κύριε. Βόηθησέ με, Χριστέ μου. Δεν θέλω να είμαι σαν τον Ιωνάθαν, που τον χρησιμοποίησες για τη δόξα σου, αλλά ποτέ δεν ταπεινώθηκε. Θέλω να είμαι σαν τον Παύλο, που όσο σκληρός και άγριος κι αν ήταν, έγινε από λύκος και κατσίκι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Πότε? Άμεσα. Και μου φέρε μία εικόνα ο Θεός, το ληστή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ξέρετε, τα πει ληστής. Βιασμούς, θανάτους, φόνους, ό,τι μπορείς να φανταστείς την εποχή εκείνη. Ο άλλος, ο φίλος του λέει, «Κύριε, αν είσαι εσύ Υιός Θεού, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Αλλά αυτός ο ληστής είχε άλλο πνεύμα. Καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι εμείς δικαίως πάσχουμε, ενώ αυτός δεν έπραξε τίποτα το άτοπο? Και στρέφει το βλέμμα του. Μα είναι δυνατόν ένας ληστής? Στρέφει το βλέμμα του στον εσταυρωμένο. Αποκάλυψη Θεού. Κύριε, θυμίσουμε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Που τα ξέρει αυτά? Που ξέρει για τη βασιλεία του Θεού? Που ξέρει ότι είναι ο Κύριος? Που τα ξέρει αυτά? Αυτό είναι το θαύμα του Θεού, αδερφοί. Αυτό είναι και το θαύμα που έκανε στον Σαούλ, το διώκτη. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Και δεν σκέφτηκε αρνητικά, αν μπορώ από την έκφραση αυτή. Αλλά σκέφτηκε ταπεινά, με ερώτηση, Κύριε, ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς τώρα και τον οποίον εγώ διώκω? Και θα το πω τώρα να αφορά ακόμη. Σκέφτηκε και να το σκεφτείς κι εσύ. Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς εμένα? Γιατί δεν μας μιλάει αυτός εδώ. Μας μιλάει αυτός εδώ, αδερφοί. Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς εμένα? Αμήν, αδερφοί. Και ξέρετε τι του είπε ο Κύριος? Πρέπει να μετανοήσεις. Είναι πολύ σκληρό να κλωτσάς καρφιά. Αλλά ολοκλήρωσε. Σήμερα όμως θα είσαι μαζί μου
στον παράδεισο. Σήμερα. Ποιος ο ληστής? Και ο Ιωνάθαν δεν είναι. Ποιος ο Σαούλ? Και ο Ιωνάθαν δεν είναι. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, το ερώτημα είναι πολύ σοβαρό. Εσύ πού θα είσαι? Πού θα είσαι? Έτσι λοιπόν ο Κύριος τώρα αναλαμβάνει, σε παρακαλώ Κύριε, αναλαμβάνει τη ζωή του Σαούλ. Ενώ δεν ανέλαβε τη ζωή του Ιωνάθαν. Ενώ ανέλαβε τη ζωή, Κύριε Θεέ μου, που είπαμε προηγούμενα, του Μωυσή. Και τι, τον ευλόγησε το Μωυσή? 40 χρόνια ταπείνωση. Τον ευλόγησε τον Παύλο. Είμαι υπηρέτης του Χριστού. Εις κόπους περισσότερων, εις πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερων, εις θανάτους πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς 40 παραμία, 3 εραβήστην, άπαξ ελθοβολήθην. Ακούτε τη ζωή του. 3 εναβάγησα, εν ημερονύχτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, εις κινδύνους ληστών, εις κινδύνους εκ τους γένους, εις κινδύνους εκ των εθνών, εις κινδύνους εν την πόλη, εις κινδύνους εν ερημία, εις κινδύνους εν θαλάσσι, εις κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο και αγρύπνιες, πείνα, δίψα, νηστείες, ψύχη, θερμότητος. Και εκτός από όλα αυτά τα εξωτερικά, ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Μα μέσα σε αυτές τις ταλαιπωρίες, μεριμνάς για την εκκλησία, προσεύχεσαι για τους αδελφούς. Αγαπάς τους αδελφούς. Δηλαδή δεν μεριμνάς για τον αγρό, για τη δουλειά σου, για την οικογενειακές σου υποχρεώσεις? Όχι, ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν πρέπει να καυχόμαι, μόνο στις ασθενείες μου θα καυχηθώ. Θυμηθείτε στη Δαμασκό, ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών για να με θανατώσουν και διαθυρίδος υπό του τείχους καταβιβάστηκα σε ένα κοφίνι και σώθηκα. Ξεφτύλα, συγγνώμη. Σε κοφίνι. Ξέρετε ποιος ήταν ο Σαούλ? Ο πλέον ένδοξος του λαού Ισραήλ, μαθητευτής παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, όλοι τον εσέβονται, όλοι τον έτρεμαν. Σαούλ, Σαύλος, μοναδικός. Και τώρα τον κατεβάσανε μέσα σε ένα καλάθι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι κάνει ο Θεός με το Σαύλο. Να καυχόμαι δεν με συμφέρει, γιατί θα έρθω σε αποκαλύψεις Κυρίου. Όχι εγώ, γνωρίζω έναν άνθρωπο, όχι εμένα. Ουχή εγώ, έναν άνθρωπο, προετών 14, όταν ακόμη ήμουνα στην Αντιόχεια.
Εντός σώματος, εκτός σώματος δεν εξεύρω. Και με πήγε ο Κύριος έως τρίτου ουρανού στον Παράδεισο. Και εκεί άκουσα λόγια νεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να τα πούνε. Υπέρ του Τιού του θα καυχηθώ, γιατί τα έχω δίκιο. Αλλά ο Θεός μέσα στην απεριόριστη αγάπη Του, για να μην υπεραίρουμε για την υπερβολή των αποκαλύψεων, 3 χρόνια τον δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Αραβία και τα μάθω όλα. Για να μην περηφανευθώ για την υπερβολή των αποκαλύψεων, μου έδωσε άγγελος Σατάν να με ραπίζει. Για να μάθω να μπορώ να λέω ουχή εγώ αλλά ο Κύριος. Εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Παύλο, τι λες? Τι τολμάς να λες ότι είσαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων? Εσύ? Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αλλά ο Κύριος με κάλεσε για να εκπληρώσει την αποστολή Του, καθώς το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τον ανέστησε ο Πατέρας Θεός δια Πνεύματος Αγίου εν δικαιοσύνη. Μετά την Ανάσταση εφανερώθηκε στους αγγέλους. Και ο Χριστός εκηρύχθηκε στα έθνη. Από ποιον? Από τον Παύλο. Και ο Χριστός επιστέφθη στον κόσμο, ακούγοντας το κήρυγμα του Παύλου και εμείς σήμερα. Και τέλει ανελήφθη εν δόξη. Με την αρπαγή της Εκκλησίας θα αναλυφθούμε όλοι εν δόξη. Ο Παύλος, ο Σαούλ, ο Σάβλος, ο Διώκτης, ο Βλάσφημος. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, λέει, ότι δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αλλά αυτό το οποίο μου εμπιστεύθηκε ο Θεός είναι να κοπιάσω περισσότερο πάντων, καθώς γύρισα σε όλη την οικουμένη. Ταλαιπωρήθηκα. Αλλά περισσότερο πάντων, αλλά όχι εγώ. Η χάρις του Θεού που κατοικούσε μέσα μου. Η χάρις του Θεού κατοικούσε μέσα στον Ιωνάθαν? Όχι. Η χάρις του Θεού κατοικούσε στο Μωυσή? Ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι, η χάρις του Θεού, αδελφοί, αδελφέ, κατοικεί μέσα σου? Η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου είναι αυτή που με βοήθησε να κοπιάσω περισσότερο πάντων. Είναι αυτή η χάρις του Θεού που μου αποκάλυψε ότι είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Η χάρις του Θεού είναι αυτή που μέχρι τα γεράματά μου μπορώ και λέω τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, το δρόμο με τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα. Επαναλαμβάνω, τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην,
αυτόν που με εμπιστεύθηκε ο Πατέρας Θεός να αγωνίζομαι, τον αγωνίστηκα. Δεν τα παράτησα, δεν πήγα στα παλάτια του πατέρα μου. Πήγα στη γη Μωάβ, σαν το Μωυσή. Δεν πήγα στη δόξα των ανθρώπων. Πήγα στην ταπείνωση του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Πήγα εκεί που ο Θεός με έστελνε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Το δρόμο που ο Θεός είχε ετοιμάσει για μένα, γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα ένα δρόμο, αδερφέ. Ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα ένα δρόμο. Όχι έτσι πως νομίζεις εσύ, ούτε έτσι πως νομίζω εγώ, αλλά έτσι πως θα σου αποκαλύψει ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπημένοι, ο Θεός θέλει. Το ερώτημα είναι, εσύ θέλεις. Θέλεις. Θέλεις να πας στο ταμείο σου και να πεις, Κύριε, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατάω. Δίδαξέ με εσύ. Φέρε με στο θρόνο της χάριτος να ακούσω λόγια ανεκλάλητα. Φέρε με στο θρόνο της χάριτός σου να λαμβάνω έλεος και να βρίσκω χάρη για τον καιρό της χρείας. Κύριε Θεέ μου, κάνε η καρδιά μου πάντοτε να υποτάσσεται και να υπακούει στα εντάλματά σου. Θέλω, Χριστέ μου, να είσαι φίλος μου, ο καλύτερος μου φίλος. Κάνε με φίλο σου, Κύριε. Αλλά για να σε κάνει φίλο του πρέπει να γίνεις πρώτα δούλος του. Αν δεν γίνεις δούλος του, φίλος του δεν γίνεσαι. Τι θα πει δούλος? Δεν κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σ' αρέσει, ό,τι νομίζεις. Ρωτάς. Δεν ρωτάς τον εαυτό σου, δεν ρωτάς τον γείτονα, δεν ρωτάς τον άλλον, δεν ρωτάς εμένα, δεν ρωτάς αυτόν. Όχι. Στο ταμείο σου ρωτάς τον Χριστό. Και από ποιον ζητάς? Από τον παντοδύναμο Θεό. Θεέ μου, κάνε με σε παρακαλώ δούλο του Χριστού και βοήθησέ με να υποτάσσομαι κατά πάντα στις εντολές αυτού. Ώστε να είναι ο καλύτερος μου φίλος. Να μπαίνω στο ταμείο μου και να μου λέει «Δού εγώ». Μα είναι δυνατόν αυτά να γίνουνε? Αυτά κάνει ο Χριστός. Είναι δυνατόν ο Οπλοφόρος και ο Ιωνάθαν να νικήσουνε το πλήθος των Φιλιστέων? Αυτά κάνει ο Θεός. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, τις έσχατες αυτές οι μέρες που ο Κύριος έρχεται. Αυτά κάνει. Αλλά ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο. Λέει ο Λόγος του Θεού, περιέλθετε εν της οδής της Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία. Και δέστε και μάθετε και ζητήσατε σε κάθε μία πλατεία αυτής εάν μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο. Ένας ήταν ο Σαύλος που κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Έναν άνθρωπο που να έχει δύο χαρακτηριστικά. Να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητεί την αλήθεια από τον Κύριο. Τίποτα άλλο. Και εγώ τότε θα ενεργήσω. Θα δοξαστώ. Δύο χαρακτηριστικά. Να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και πώς μπορώ να πράττω τη δικαιοσύνη του Θεού? Ένας είναι ο τρόπος. Ταύτα μελέτα η
εσταφταμένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Όμως υπάρχουν δύο κίνδυνοι πολύ σοβαροί. Πρόσεχε τον εαυτό σου, μην υπερηφανευτείς. Και πρόσεχε τον εαυτό σου, μην σε πλανήσει ο διάβολος, ο οποίος ως λέον αριόμενος γυρίζει γύρω-γύρω και μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός για να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πρόσεχε, μόνο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Μόνο στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Το γράφει αμήν, δεν το γράφει, δεν με απασχολεί. Η μητέρα μας είναι μία, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Σε αυτήν θέλουμε να μοιάσουμε. Στο λόγο, στην πρακτική και στην οτροπία. Ό,τι έλεγα να λέμε, ό,τι έκαναν να κάνουμε και όπως ζούσαν να ζούμε. Αλλά τρεις προϋποθέσεις που είναι και το τέλος του μηνύματος σημερινού. Τρεις προϋποθέσεις. Άνεφε μου, λέει ο Χριστός, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Άρα αν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, πήγαινε στον Χριστό και πες του, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Δεύτερον, μόνο ο Θεός συνετίζει το πνεύμα του ανθρώπου με έμπνευση Θεού. Πατέρα, φώτισέ με, συνέτισέ με. Και το τρίτον, μόνο ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, μπορεί να σε συμβουλεύει και να σε οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Προσέχετε λοιπόν, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί ο αντίδικός σας διάβολος γυρίζει γύρω-γύρω από τον καθένα από εσάς, σαν άτομα και σαν οικογένεια. Να μην έχουμε το τέλος του Ιωνάθαν, αλλά να έχουμε το τέλος του Μωυσή, το τέλος του Χριστού, το τέλος του Αποστόλου Παύλου. Τον αγώνα τον καλόν αγωνίστηκα, το δρόμο μου τον τελείωσα, την πίστη μου στο Ευαγγέλιο του Χριστού τη διατήρησα. Αμήν.